Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει, όπως εξάλλου έχουμε πει και από την πρώτη συνεδρίαση στην Επιτροπή, στην επεξεργασία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, και ζητήσαμε, όπως και ζητούμε και αυτή τη φορά από αυτό το βήμα, στη συνεδρίαση τη σημερινή, την απόσυρσή του. Και αυτό γιατί δεν είναι ένα νομοσχέδιο που έχει ως κριτήριο, στόχο του αν θέλετε, την εξυπηρέτηση, επίλυση λαϊκών προβλημάτων, αναγκών, παρά στόχος του είναι η εξυπηρέτηση της κερδοφορίας επιχειρηματιών και ομήλων. Έτσι, με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται στην ουσία και διαμορφώνει το θεσμικό νομικό πλαίσιο για την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάναβης στη χώρα μας, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για την καλλιέργεια της ναρκοκουλτούρας, στρώνοντας παράλληλα το έδαφος για την αποποινικοποίηση της παραγωγής και της χρήσης. Και προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο το 2016 μετά από συναντήσεις με επιχειρηματίες Ισραηλινούς και Αμερικάνους, και αφού έκλεισε τις πρώτες μπίζνες, προχώρησε και στις απαραίτητες νομοθετικές προσαρμογές με τον ισχυρισμό ότι το κέρδος θα μοιραστεί στο κράτος, στην κοινωνία, στους εργαζόμενους. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας, όπως είπα, και τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ή μάλλον περισσότερα, πολλά βήματα, κατά τα πώς τοποθετήθηκε προχθές και ο κύριος Παπαθανάσης, δίνοντας μάλιστα και τα εύσημα στην προηγούμενη κυβέρνηση για τη δουλειά που έκανε. Όλοι λοιπόν ακούσαμε σε αυτή την αίθουσα τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλά για λάθος της Νέας Δημοκρατίας που καταψήφισε το 18 τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι άργησε η Νέα Δημοκρατία να μπει στο νόημα, τονίζοντας και αυτός με τη σειρά του πως ο λαός θα βγει πάλι κερδισμένος από την παραγωγή, τη διακίνηση της φαρμακευτικής κάναβης. Όμως πέρα από τις αυρότητες και τα εγκομιαστικά σχόλια εκατέρωθεν Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που αναδεικνύεται και κατά τη γνώμη μας χρειάζεται ο λαός μας να βγάλει τα ανάλογα συμπεράσματα, είναι πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όντως ακολουθεί αυτό που θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόοδο. Ενώ οι λεγόμενες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη συντήρηση και την πρόοδο εξαφανίστηκαν. Για άλλη μια φορά, σε ένα ακόμα νομοσχέδιο έπεσαν οι μάσκες της κάλπικης αντιπαράθεσης. Γιατί αποδεικνύεται πως πρόοδος τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός για το κέρδος που συνθλίβει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι το όραμά σας. Από τη μία δισεκατομμύρια για τους ομίλους, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και από την άλλη φτώχεια, πόνο και εξαθλίωση για το λαό. Έτσι λοιπόν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, αλλά και τώρα, αλλά και εσείς ως κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, προσπαθείτε να επενδύσετε προπαγανδιστικά τις business που ανοίγετε για το κεφάλαιο με επιστημονικές απόψεις γύρω από το παραξηγημένο, όπως λέτε, και τις φαρμακευτικές ιδιότητες της κάναβης. Και σε πλήρη διάσταση φυσικά με τις αρχές του ορθολογικού σχεδιασμού των φαρμάκων και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Φτάνετε μάλιστα στο σημείο να ανάγετε ένα φυτό σε φάρμακο. Αυτό κάνετε με το νομοσχέδιο. Εξοραϊσμό του φυτού και άρση των απαγορεύσεων στην παραγωγή και χρήση του. Και μάλιστα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά το μέγεθος της υποκρισίας σας και ότι δεν ντρέπεστε να επικαλείστε τον ανθρώπινο πόνο όταν θέλετε να περάσετε τα σχέδιά σας. Αλήθεια, αφού κόπτεστε, όπως λέτε, για τους ασθενείς, για τα προβλήματα υγείας τους, γιατί έως τώρα, 8 χρόνια περάσαν από το 2013, αλλά και άλλα 5, όπως ακούσαμε προχθές τον κύριο Παπαθανάση, ώστε να υπάρξουν τα αντίστοιχα φαρμακευτικά σκευάσματα από την ή τις ουσίες της κάναβης. Τόσα χρόνια λοιπόν, γιατί δεν θα μπορούσε να παραχθεί φαρμακευτικό προϊόν, ή στο κάτω-κάτω δεν θα μπορούσε να εισάγεται και να χορηγείται σε ανθρώπους που με επιστημονικά κριτήρια, με βάση τις υποδείξεις και κατευθύνσεις των επιστημόνων, θα τα χρειάζονταν ή τα χρειάζονται ή και θα τα χρειάζονται. Είναι ή δεν είναι κοροϊδία αυτό? Τι
και επενδύεται σε πάνω σε αυτό το πόνο των ανθρώπων με ένα απαράδεκτο εντελώς τρόπο. Και το ότι δεν το κάνετε ή δεν τον κάνατε αν θέλετε, είναι διότι δεν σας το επιτρέπει το σύστημα που υπηρετείτε. Και αυτό αποδείχθηκε και αποδεικνύεται περίτρανα την περίοδο της πανδημίας με το αθωράκι στο δημόσιο σύστημα υγείας ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής σας πολιτικής και των μέτρων που προωθήσατε όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα, προκειμένου να υπηρετηθεί ακριβώς αυτό η καπιταλιστική ανάπτυξη, στην οποία βασιλεύει το κριτήριο του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας. Ενώ η λαϊκή ανάγκη και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της ζωής αντιμετωπίζεται ως κόστος. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία συμφωνούν και εξειδικεύουν όλες οι κυβερνήσεις και στα κράτη-μέλη αλλά και στη χώρα μας, με τα τραγικά αποτελέσματα για την υγεία και τη ζωή του λαού μας και των άλλων λαών. Αυτό είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετείται. Όταν πρόκειται για επενδύσεις, για μεγιστοποίηση δηλαδή του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, όπως αυτό που συζητάμε με το παρόν νομοσχέδιο, οι διαδικασίες, και όπως φαίνονται και από τα άρθρα και τα αναδείξαμε αυτά στις προηγούμενες επιτροπές, οι διαδικασίες κινούνται με ταχύτητα φωτός. Όσα όμως σχετίζονται με την ικανοποίηση των κοινωνικών λαϊκών αναγκών, όπως για παράδειγμα, για να αξιοποιήσω αυτό το παράδειγμα που συζητούμε μέσω του νομοσχεδίου, όταν λοιπόν πρόκειται για την παραγωγή φαρμακευτικών συσκευασμάτων από τις συστατικά, ουσίες της κάναβης, τότε το πάτε με ταχύτητα αραμπά χελώνας. Και ακριβώς αυτό το σύστημα που υπηρετείτε με τις πολιτικές σας, όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, είναι το εμπόδιο ώστε ο λαός μας, που είναι ο παραγωγός του πλούτου, να απολαμβάνει ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, φαρμάκου, και την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της έρευνας, της τεχνολογίας και του επιστημονικού δυναμικού στην υγεία, την πρόνοια, το φάρμακο, ως δικαίωμα κατοχυρωμένο και δωρεάν, που θα παρέχεται από το κράτος ισότιμα σε όλους. Ανάμεσά τους φυσικά και η ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών που χρήζουν με βάση, το τονίζουμε, επιστημονικά κριτήρια και διαδικασίες, φαρμακευτικά σκευάσματα ουσιών από την κάναβη, και όχι να βαφτίζεται, όπως κάνετε με το νομοσχέδιο, το φυτό ως φάρμακο. Συνεπώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και με αφορμή το νομοσχέδιο που συζητούμε, ότι κριτήριο της παραγωγής δεν είναι η κάλυψη των αναγκών του λαού, των ασθενών κατ' επέκταση, αλλά τα κέρδη και οι επενδυτές, που τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα δίνεται γη και είδωρ σε κοινούς εκμεταλλευτές που θέλουν να οικονομήσουν πατώντας τον ανθρώπινο πόνο. Αυτός είναι ο ρεαλισμός σας, τον οποίο μας ανέπτυξε πολύ ωραία ο κύριος Παπαδανάης προχθές, υπερασπιζόμενος ως όφιλε το νομοσχέδιο και κυρίως τη στρατηγική που επιβάλλει, δηλαδή τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και ακριβώς για να συγκαλύψετε τη στρατηγική σας σύμπλευση όλα τα κόμματα, τι κάνετε? Ασχολείστε, το ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά και στις προηγούμενες επιτροπές, ασχολείστε με το αν οι επενδύσεις θα γίνουν σε γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, λες και θα αλλάξει ο βασικός και μοναδικός στόχος της επένδυσης και του επενδυτή, που είναι η κερδοφορία του. Είτε η γη χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια χασίς, είτε για φωτοβολταϊκά και άλλα πολλά. Όπως επίσης δεν ακούσαμε αλήθεια σε αυτές τις κλειστές επιχειρήσεις και στα θερμοκήπια που θα στηθούν, οι εργάτες που θα χρησιμοποιηθούν, σε τι συνθήκες θα εργάζονται? Γιατί μη μας πείτε, και το γνωρίζετε όλοι, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, κάτω από ποιες άθλιες συνθήκες εργάζονται στα θερμοκήπια οι εργάτες γης. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα θέλουμε να ξαναπούμε για μία ακόμα φορά πως η ουσία του νομοσχεδίου είναι ότι εντάσσει τη φούντα, τον μπάφο, στα τελικά προϊόντα της φαρμακευτικής κάναβης. Αυτό που το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το άφηνε θολό, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και το ξεκαθαρίζει με το νομοσχέδιο. Επόμενο βήμα,
όπως είπε και ο Υπουργός στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, να επιτραπεί η διάθεση ξηρού ανθού και για εγχώρια διάθεση. Αυτή θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και εκεί το πηγαίνεται το όλο θέμα. Ο μπάφος θα εξαπλωθεί και ίσως δούμε μελλοντικά και καμία κατοχύρωση ΠΟΠ του εγχώριου χασίς. Έτσι το μόνο σίγουρο είναι πως μπροστά στις κερδοφόρες προοπτικές και τις business μιας χούφτας εκμεταλλευτών εν προκειμένου με την κάναβη βάζεται σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους στην ψυχική και σωματική υγεία, ακόμα και τη ζωή των νέων κυρίως ανθρώπων στη χώρα μας. Γιατί στο σύστημα που υπηρετείτε όλοι σας, η χρήση της κάναβης παράλληλα με την αξιοποίησή της για εξασφάλιση κέρδους στις πλάτες των ασθενών, οι οποίοι αναζητούν εν αγωνίως μία λύση, οι ψυχοδραστικές παρενέργειες της θεραπείας αυτής θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ναρκωμένης κοινωνίας στο όνομα της αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών. Για ακόμα μία φορά, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και ζητούμε την απόσυρσή του. Σας ευχαριστώ.